ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη θωράκιση από τις πυρκαγιές, ο Δήμος Ιεράπετρας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο Αγροτικός Σύλλογος με φόντο την παρατεταμένη ξηρασία που δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για την πρόκληση φωτιάς. Έχει επαναληφθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην μείωση των πυρκαγιών, στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην καλύτερη συνεργασία της υπηρεσίας μας με όλο τον κόσμο, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να βγάλουμε μια αντιπυρική περίοδο χωρίς προβλήματα. Μέσα από μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ο Αγροτικός Σύλλογος από την πλευρά του προτρέπει τους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη αποκομιδή των θερμοκηπιακών υπολοιμάτων τους, ενώ παράλληλα συμβουλεύει τους πολίτες να καθαρίσουν τους υπαίθριους χώρους από ξερά χόρτα που λειτουργούν ως προσάναμα. Έχουμε αναλάβει λοιπόν μια πρωτοβουλία σαν σύλλογος μαζί με την Πυροσβεστική και με το Δήμο Ιεράπετρας να ενημερώσουμε τον αγροτικό κόσμο και με σποτ και με παρουσιάσεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και στους τηλεοπτικούς σταθμούς να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή φέτος στις φωτιές, γιατί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα το καλοκαίρι. Από πέρσι ξεκίνησε η προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών και ιδιαίτερως των παραγωγών, διότι έχουμε πολλές θερμοκηπιακές καλλιέργειες και τέλος σεζόν τα φυτικά υπολείμματα κάπως πρέπει να τα διαχειριστούμε. Η Ιεράπετρα τα τελευταία 30 χρόνια έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα του ανθρώπινου παράγοντα που έκανε στάχτη, δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες αλλά και περιουσίες. Η ορθή ενημέρωση και οργάνωση είναι το κλειδί ώστε οι κάτοικοι της Ιεράπετρας να μην βιώσουν και φέτος αντίστοιχα περιστατικά, αναφέρουν οι αρμόδιοι. Οι περισσότερες φωτιές είναι από ανθρώπινο παράγοντα, είτε από τσιγάρο, είτε από εμάς τους ίδιους, από λάθη δικά μας. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα λοιπόν φέτος αυτά τα δύο κομμάτια, για να προστατέψουμε και το πλησίο μας, και τους εαυτούς μας, και τις περιουσίες μας. Στην αντιπυρική περίοδο οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και θα πρέπει όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αυτή για να μην έχουμε προβλήματα. Με φόντο το καλοκαίρι, οι εμπλεκόμενοι φορείς ποντάρουν στην εκστρατεία ενημέρωσης, στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στους τακτικούς ελέγχους της πυροσβεστικής, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα πυρκαγιάς.